Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει η ίδια αποθέωση και από τους κριτές. Στέλιο μας! Πώς από εδώ? Γιατί δεν είναι ωραίο ούτε αυτό. Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Είπα πώς από εδώ έτσι. Δεν είπα ότι αυτή τη βδομάδα έχω vintage. Η αλήθεια μας προειδοποίησες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Ωραία. Για βγάλε το σακάκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα τρία κομμάτια, τα μπλε, τα διαφορετικά. Ναι. Τα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τα συνδέσεις αυτά τα τρία ρούχα. Το έκανες πάρα πολύ επιτυχημένα. Ναι. Το καφέ στοιχείο δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου αρέσει, δηλαδή είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει η φόρμα που έχουν αυτές οι μπότες. Είναι και παλιές και λέω ναι. Να φέρω λίγο το πιο παλιό. Ευχαριστή, θα προτιμούσα να φοράς καινούργιες μπότες. Α, ναι. Να είναι λίγο πιο γεωργία. Να έχουν το τακούνι. Δικές μου είναι. Γυρίνα μπροστά, να τις δούμε. Ναι, δεν είναι, όντως είναι δικές. Είναι δικές μου όταν δουλεύα στα παπούτσια. Ωραία. Δεν είναι παλιές. Αυτά τα ρούχα λοιπόν. Δεν είναι vintage. Με αυτά τα ρούχα που φοράς φαίνονται και αυτές vintage, φαίνονται ότι δεν είναι δικές σου. Ναι. Είναι σαν να είναι δανεικές. Γιατί είναι και το μήκος της φούστας. Όχι, δηλαδή να. Ναι, έβρεπε, σε πιστεύω. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να έχεις ένα χοντρό τακούνι. Ναι. Να δώσεις και λίγο ύψος στη σιλουέτα, γιατί είναι και κοντόφαρδο αυτό το σακάκι. Ναι. Για να την κολακέψεις ακόμη περισσότερο. Ναι. Η ζώνη δεν με χαλάει, είναι μια χαρά. Και η τσάντα μου αρέσει. Ναι. Λίγο το χρώμα. Ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο look. Mm. Μικρή αστοχία στα παπούτσια. Mm. Και η τσάντα δεν είναι ιδανική, αλλά πάει. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Πω. Όμως μιλάμε. Λοιπόν, Δημήτρη. Πάρτι γίνεται στο Ρίο. Αυτό που θέλω να σου πει ο Στέλιος, με απλά λόγια, είναι ότι επειδή το σακάκι είναι πάρα πολύ ωραίο με τις βάτες εδώ, αλλά κατεβαίνει πιο χαμηλά από αυτό που θα έπρεπε για τη φούστα, θα ήθελε πιο ψηλό τακούνι για να έρθει σε μια ισορροπία όλη η εμφάνιση. Ακριβώς. Αν ήταν πιο κοντό, το ανέβαζες πάνω, ανέβασε το. Ποιο? Το σακάκι. Πες ήταν κοντό, οι μπότες δεν θα ενοχλούσαν τόσο πολύ στη σουλέτα. Τώρα που είναι. Εντάξει, το κατάλαβα. Να, για το δύο κόσμο. Οι μπότες δεν θα ενοχλούσαν τόσο πολύ τη σουλέτα. Ναι. Τώρα που το σακάκι είναι πιο μακρύ και σε κατεβάζει λίγο προς τα κάτω, ήθελε μια άλλη μπότα που να σε ανεβάζει, να σε ανεβάζει λίγο τη σιλουέτα. Γιατί αυτή η μπότα δεν είναι κακή. Δεν είναι και μακρύ. Μπροστά κατεβαίνει, ναι. Είναι λίγο πιο μακρύ. Δεν είναι κακή. Απλά έχει αυτό το σχήμα που είναι σαν βάζο. Και σου, ακριβώς, είναι φαρδιά στο πόδι σου. Ναι, θα πρέπει να είναι μια μπότα, καουμπόκι, που να έχει το σχήμα που να είναι πιο λεπτή όλη. Γιατί έχει ένα πάχος αυτή η μπότα που είναι λίγο αμήχανη. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα και το θεωρώ και ότι είναι και πάρα πολύ casual. Μπορεί να βάλεις πράγματα μέσα, είναι πολύ χρηστική, μου αρέσει και το χρώμα πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει η εμφάνισή σου. Το μόνο πράγμα που θα έκανα είναι στα πόδια, θα άλλαζα την μπότα. Μόνο και μόνο για το ύψος από το σακάκι. Μάλιστα. Είσαι μια κούκλα και έχεις μάθει και αρκετά πράγματα εδώ βλέπω. Ναι, ναι. Γιατί βλέπω μια εξέλιξη. Ναι, αλήθεια. Που είναι πολύ σημαντικό. Έλα, έλα, έλα. Μιλάμε τώρα για μεγάλη επιτυχία. Πάμε, Σοφία μου. Γιώργη, αυτό είναι ένα super cool look. Μου αρέσουν τα κομμάτια. Definitely συμφωνώ. Τα παπούτσια πρέπει να είναι πιο ψηλά. Mm-hmm. Σίγουρα μποϊνές που έχουν και laces. Κορδόνι. Ναι. Μου αρέσει αυτή τη τσέντα. I think actually, ένα tip από εδώ και πέρα. Αν έχεις μια τσέντα έτσι ωραία, just in general, που just θέλεις να το χρησιμοποιήσεις με το look σου, κάποτε αν έβρεις έναν like, μαντήλι. Ίδιο χρώμα. Ή όχι ίδιο χρώμα, just on το, να το βάλω στα... If you tie it past the tσέντα, that's how you can κάποτε το κάνεις πιο άρνομο. Όπως έχεις κάνει στη δικιά σου. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καταλαβαίνεις πολύ τι γίνεται. Καλά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάρω σβάρνα όλα τα vintage. Ελεάνα, προχώρα, μου εξηγήσεις πού είναι. 12,3 είναι τελική βαθμολογία. Μπράβο, Γεωργία.